Εμπρός. Ναι, Τάκη. Ναι. Τι κάνεις. Έφυγε. Τι κάνεις. Τάκη. Αντίο, αντίο, εκεί. Εμπρός. Ναι. Άγγελος από PGM Crew. Από. Από PGM Crew. Μ' ακούς. Καλό βράδυ. Εμπρός. Καλησπέρα σας. Γεια. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. Είστε η πλέον κορυφαία ομάδα. Στην Ευρώπη. Αντικειμενικοί είμαστε εμείς. Τι ομάδα είσαι εσύ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είμαι. Ο. Παγκόσμιος πρωταθλητής. Δηλαδή. Ποιοι είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι ΑΕΚτζίδες είναι. Οι ΑΕΚτζίδες φυσικά. Τι έχουν πάρει παγκόσμιοι. Το διαφορετικό. Εμείς δεν το πήραμε. Όχι. Άντε γεια! Είδες που είσαι μαλάκας. Και εμείς το έχουμε πάρει και πάμε να εκώ στον Γιωπιάλη. Το έχει πάρει. Βλάκα. Και να σου πω και κάτι. Παγκόσμιο το λένε. Δεν γίνεται να είναι παγκόσμιο όμως. Και να μην πέσουν από την Αμερική. Αλλά λέμε άντε παγκόσμιο. Δεν παίζει κανείς πρέπει. Έτσι. Δεν είναι κάποιες ομάδες εκεί. Το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός ρε βλάκα. Άλλο τώρα βρήκατε, άλλο. Να έχετε να παρηγορήσετε. Άλλο. Ανημέρωτε και βλάκα, αν είδε. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν λες όμως εδώ τα πρωταθλήματα, στα παγκόσμια που έχω πάρει και εγώ και ο Παναθηναϊκός. Πάμε εδώ στα πρωταθλήματα δικά μας. Φιλαδέλφια, γαμώ τη Φιλαδέλφια. Και εννοώ μόνο το γήπεδο σου. Γιατί η Φιλαδέλφια είναι κατακόκκινη. Καταλαβες. Άσε να μετρήσουμε τα δικά μας εδώ, να μετράμε και είπα να προλαβούμε τα νίκες, αρχίδια όλα. Άσε τα παγκόσμια κακομοίρη μου. Φτωχομπινέ. Στα πρωταθλήματα. Γιατί στα άλλα δεν με νοιάζει, εσύ να έχεις. Καταλαβες. Άσε τα παγκόσμια κακομοίρη μου. Μπουνταλά. Εμπρός. Έλα, Δαγή, Κώστας από Ζάγκηθο. Ναι. Έχω ένα παράπονο γενικό από... Εγώ σέβομαι καταρχήν, είμαι Παναθηναϊκός, σέβομαι τους Ολυμπιακούς πρώτον. Ναι. Δεν, και παραδέχομαι δηλαδή και ότι έχετε... όταν είστε, όσο μας κερδίζετε, πρώτο παραδέχομαι ότι είστε καλή ομάδα. Δηλαδή δεν λέω μαλακής και τέτοιο ότι... είμαστε δηλαδή εμείς κακοί και τέτοιοι. Ναι, ναι. Πάσα το πιάσω. Καλό βράδυ, ρε. Άντε ρε, καλό βράδυ, Διονύση. Εμπρός. Άσε τα γλυψίματα, πες τι θες να πεις. Θα πάρει... αν τα δέχεσαι, τα δέχεσαι, να. Σε νικάω πάντου και πάντα. Περιμένω να μου πεις εσύ. Άσε ρε, Διονύση. Εμπρός. Πήγαινε στο Λακάτα, κάνει καμιά βουτιά να συνέλθεις. Πήρες εμένα. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι, γεια. Εγώ ακούγομαι. Όχι, εγώ ακούγομαι. Καλησπέρα, Βαγγέλη με λένε. Εκκλήσιμα. Ναι. Σε χαρτία για το πρωτάθλημα στο Πόλο, αν και είμαι άσχετος τελείως από Πόλο. Α, εσείς. Τέλος, θα πες τα αυτά που θες, άσε χαρτία, πες. Θέλω να πω ότι φέτος... Πες το λάδι, ρε, πες το, ρε, φίλε. Φέτος το πρωτάθλημα πιστεύω στο ποδόσφαιρο ήταν τώρα δεν μπορώ να πω ακριβώς δίκαιο που το πήρε ο ΠΑΟΚ, αλλά
τέλος πάντων, πρώτη-δεύτερη ομάδα ήταν για τον ΠΑΟΚ. Αν δεν τον παίρνει ο ΠΑΟΚ και τον παίρνει ο Ολυμπιακός, θα ήταν και πιο δίκαιο ενδεχομένως. Η ΑΕΚ ήταν νοκάουτ, έτσι κι αλλιώς. Για τον χρόνο πάλι βλέπω, δυστυχώς για την ομάδα μου, ότι δεν θα είναι άξια διεκδικητρία και... Περίμενε, κάτσε, δεν περιμένεις. Μπορεί να σου πάρει μεταγραφές ο Μελισσάνης. Περίμενε, μην βγαίνεσαι. Εντάξει, πάντως δεν υπάρχει γενικότερα μεγάλη αισιοδοξία, γιατί ακολουθεί μια συγκεκριμένη οικονομική τακτική, η οποία δεν συναγωνίζεται το παρενέκειτο. Άκουρε, έτσι. Άκουσε. Πήρες πρωτάθλημα, πήρες για μια εθνική, ανέβηκες, πήρες και ένα κυπελάκι, νομίζω, πρωτάθλημα, έφτιαξες και το γήπεδο. Μην έχεις και πολλά παράπονα από το Μελισσανίδη, εδώ που τα λέμε. Κοίτα, σε σχέση με το πώς ήταν η ομάδα... Άκουσε τη σούπα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Εντάξει, αυτά γίνανε. Πρέπει να βλέπουμε το άλλο. Τόσα χρόνια έλεγες φτιάξει το γήπεδο. Τώρα θες και γήπεδο, θες και Champions League. Τι θες, ποιος είσαι, μια ΑΕΚ είσαι, τι είσαι. Εντάξει, κοίτα, το να βάζει ένας πρόεδρος λεφτά στην ομάδα του... Κανά δεν βάζει αυτός, αλλά σε έφτιαξε. Έτσι, για να παίρνει παίχτες τέλος πάντων μια ομάδα πρέπει να βάζει λεφτά. Αλλιώς δεν θα καλυτερέψει ποτέ. Ναι. Σε αγωνιστικό επίπεδο. Ναι. Και από τη στιγμή που κάποια ζητήματα τακτοποιήθηκαν στην ΑΕΚ, ναι. Τώρα κανονικά πρέπει να κοιτάμε το αύριο. Ναι, ναι. Βλέποντας τώρα την κατάσταση που επικρατεί, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία για να γίνουν μεταγράφες και τέτοια. Πάλι για πάω κολυμπιακό το βλέπω, δηλαδή το δίπολο, ας πούμε, εκεί πέρα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Στο μπάσκετ πιστεύω ότι αυτά που έχουν συμβεί με τον Ολυμπιακό θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Άσε με Ολυμπιακό, ρε αγόρι, μ' άκουσε με. Αυτά που έχουν συμβεί στο μπάσκετ, να λες. Σ' αρέσει αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός? Όχι, όχι, όχι. Αλλά χωρίς τον Ολυμπιακό θέλω να πω ότι είναι ακόμα πιο εύκολο να συνεχιστεί από μια κατάσταση που ήδη υπάρχει. Και εμείς. Εντάξει, τέλος πάντων δεν ήταν για μένα καλό ούτε για τον μπάσκετ ούτε ευχάριστο. Είναι κακό, ρε Αγγζή, όταν ο Ολυμπιακός λέει βάλτε ξένους διαιτητές. Όχι, δεν είναι άδικο αυτό. Είναι κακό, περίμενε, που λέει ο Ολυμπιακός δεν θέλω να με παίζει ο Παναγιώτης Καναστόπουλος. Είναι κακό που ο Παναθηναϊκός έτσι επειδή του κάπνισε πέταξε έξω τον Κορομιλά, τον Κότα, τον Φούφη και τον Παπαπέτρου. Και παίζουν Ευρωλίγκα, αλλά στην Ελλάδα όχι. Κάνει ό,τι θέλει ή δεν κάνει. Κάνει, κάνει. Και να σου πω κάτι, στο μπάσκετ γενικά η κατάσταση και σε επίπεδο εθνικό και σε άκουρε, επίπεδο... Αγόρι, άκουρε αγόρι μου, να καταλάβεις, πάμε στο ζουμί. Εάν δεν έκανε αυτά ο Γιαννακόπουλος, θα είχε εξεφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Δεν θα έπαιρνε τα πρωταθλήματα που έχει πάρει, δεν τα άλλα αθλήματα τα έχουν διαλύσει, τα έχουν... έτσι δεν είναι. Αν δεν είχε και το μπάσκετ, δεν θα υπήρχε Παναθηναϊκός. Και αυτή η χούντα που υπάρχει στο μπάσκετ με φτιαγμένα παιχνίδια από τη διαιτησία, γι' αυτό υπάρχουν 15.000 Παναθηναϊκοί και πάνε στο ΆΚΑ. Για φαντάσου να από τα 10 πρωταθλήματα να έπαιρνε 6 Ολυμπιακός, όχι 6, 5 Ολυμπιακός, 3 αυτός, 1 ΟΒΟΙΑ, ξέρω εγώ. Δεν θα υπήρχε Παναθηναϊκός. Δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν θα υπήρχε. Για τι ζητάει ο Ολυμπιακός? Βάλτε ξένο διαιτητή. Τι είπε? Δεν είπε μην κατέβετε. Βάλτε ένα ξένο. Και όταν θα πάρει ξένο διαιτητή, ο Ολυμπιακός θα το χάσει και θα το χάσει δίκαια. Όχι με στο 20 δευτερόλεπτο να έχει 3 φάουλ ο Μιλουτίνοφ. Δεν υπάρχει αυτό, ρε παιδιά. Ναι, είναι ακραίο. Δεν διαφωνώ για τον μπάσκετ. Το, εντάξει, είναι μια κατάσταση που τη βλέπει πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο... Δεν τη βλέπει, ρε φίλε, δεν τη βλέπει, γιατί όλες οι ομάδες είναι τσάτσι προς το Γιαννακόπουλο. Σκυμμένο το κεφάλι έχουν. Εντάξει, το δικό σου αγγελό. Σε επίπεδο κόσμου τώρα, σε επίπεδο διοικήσεων, δεν ξέρω τι κάνουν και τι... Δεν ξέρεις τι κάνει ο πρόεδρος. Δεν ξέρεις τι κάνει. Κοίτα, ο πρόεδρος μου, μιας και λέγαμε να το παραλύσω πριν με το Μελισσανίδη. Αυτός που έχουμε στο μπάσκετ, αυτός, ναι ρε φίλε, αυτός να πούμε είναι για εμάς από εκεί που μας πήρε και με δεδομένο ότι το μπάσκετ είναι σαν βαρέλι δίχως πάτο, έτσι, ναι. Πετάει λεφτά, ναι. Αυτόν ας πούμε τον άνθρωπο τον παραδέχομαι. Ναι,
και ας μην μπορεί να συναγωνιστεί. Κάτσε, να μου το παραδεχτείς μετά από 5 χρόνια θα υπάρχει. Κάτσε να κάτσε άλλα 5 χρόνια να βάζει τα λεφτά στον πάτο του Βαρελιού που δεν υπάρχει και να μου πεις για τον Αγγελόπουλο. Περίμενε, άλλα 5 χρόνια μα κάτσε, γράψε μου. Εντάξει, εγώ με βάση τα τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έτσι. Ναι, άσο μέχρι τώρα. Μην το βάζεις και ήρωα, μην το κάνεις και ήρωα. Επίσης, τι άλλο. Διάρκεια. Και να σας φάζει και ο Παναθηναϊκός, να δω πώς θα αντέξει ο Αγγελόπουλος ο δικός. Ναι, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Ναι, αυτό ισχύει. Για το handball θέλω να πω ότι βλέπω, δυστυχώς για μας δηλαδή, ότι μάλλον έχει πιο καλή ομάδα Ολυμπιακός ξεκάθαρα. Ναι. Και η νίκη που κάναμε ήταν με υπέρβαση, νομίζω. Τι υπέρβαση, τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν υπέρβαση, δηλαδή. Ναι. Νομίζω ότι δύσκολα θα ισοφαρίσουμε κιόλας. Άμα δηλαδή μπορεί να γίνει και με σκούμπα. Τέλος πάντων, έτσι ο πάντως. Κάναμε μια κίνηση. Θα κάνετε τα όρια μέσα. Θα υπάρχουν διαιτές, θα πρέπει να διαστηθεί το γήπεδο να κάνετε αυτά τα καρδιστήρια τη περασμένη εβδομάδα. Εάν δεν γίνει, πάτε μετά με τον Ολυμπιακό. Έχει πιο καλή ομάδα. Έχει πιο καλή ομάδα. Αύριο τη μεθαύριο στο Ρέντι. Ναι. Σε κάθε... Εγώ δεν κοιτάζω τα περιφερειακά ζητήματα. Εγώ αγωνιστικά μιλάω. Ναι, τα αγωνιστικά. Έχει... Είναι καλύτερο Ολυμπιακός. Έχει πιο καλή ομάδα Ολυμπιακός. Και δύσκολα να. Και από μακάρι για μας, αλλά ναι, δύσκολα να πάει σε περιπτώσει άξιο. Άκουσε με. Για την κατάδια τη ΑΕΚ στο handball, φταίτε εσείς οι οπαδοί. Γιατί σας έλεγα εγώ πριν 10 χρόνια. Μη μας τσιγκλάτε και φτιάξουμε ομάδα handball, δεν θα ξαναπάρετε. Και αποδείχτηκε. Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι, δεν είναι κακό που είναι και Ολυμπιακός μέσα στο handball. Ναι, καλό εντάξει, είναι αυτό. Okay, δεν, σίγουρα δεν είναι κακό. Αλλά πέρατε ένα παρτάμε στο handball και το κάνετε έτσι. Κατάλαβε, θα το πω με την καλή. Λοιπόν, φίλε Αλάκο, έχεις καλό βράδυ να έχεις. Έγινε, γεια σου, γεια. Λοιπόν, μάχες μου, επειδή μου γράφουν σε για τα διαρκείας, με ποια ώρα είναι, από το πρωί μέχρι τις 5 νομίζω. 6, δεν ξέρω. Πήγαινε πρωί να το πάρετε. Και κάτω αφιλάθη, παιδιά, 10 ευρώ. Λοιπόν, τα λέμε την Παρασκευή. Καλό βράδυ.